ναι ή όχι στις μεταμοσχεύσεις οργάνων. Κοντολογείς ναι ή όχι στη δωρεά οργάνων σώματος. Κοντολογείς, αν θέλετε, ή συνοπτικά, ναι ή όχι σε ποιο δικαίωμα, ποια ζωής και ποιου θανάτου. Το μόνο που θα μπορούσα να καταθέσω ως έναρξη αυτής της εκπομπής είναι κάποια στοιχεία. Έχουμε 120 μεταμοσχεύσεις το χρόνο στην Ελλάδα, οργάνων, χρειαζόμαστε 350. Δηλαδή δεν διαφέρουμε από τον μέσο διεθνή όρο που είναι 3,5 μεταμοσχεύσεις ανά εκατομμύριο πληθυσμού. Οι μεταμοσχεύσεις νεφρού είναι οι πιο διαδεδομένες διεθνώς. Στη χώρα μας έχουμε περίπου 700 συνολικώς. Στη χώρα μας καταμετρούμε 50.000 κατά εκτιμήσεις δωρητές οργάνων σώματος και τα ζητήματα που ανακοινούνται κάθε φορά που τίθεται το θέμα είναι αν από την πρώτη μεταμόσχευση που έκανε ο καθηγητής Τούντας το 1968 στη Θεσσαλονίκη, ήταν η πρώτη πτωματική μεταμόσχευση νεφρού, ως τα σήμερα δεν έχει αλλάξει μόνο η επιστήμη αλλά και η θέση μας απέναντι στο θέμα. Και λέω αυτό γιατί ήδη διατυπώνονται και μάλιστα εντονότατα οι πρώτες αντιρρήσεις, οι πρώτες μεταφυσικές αναζητήσεις, οι πρώτοι δισταγμοί. Φαινόμενα σαν τις δολοφονίες προς λήψη οργάνων που έχουν καταγγελθεί στην Νότια Αμερική, κάποια στιγμή εμφανίστηκαν στην Ελλάδα, εξαφανίστηκαν γιατί δεν υπήρξαν αποδείξεις. Το ζητούμενο αύριο μπορεί να φτάσουμε και στη μεταμόσχευση εγκεφάλου τι γίνεται. Δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια σε μια εκπομπή να περάσουμε σε τέτοια ζητήματα του μέλλοντος. Το παρόν είναι εδώ και ανάμεσά μας σήμερα, γιατί θα αρχίσω κιόλας την παρουσίαση των καλεσμένων, είναι άνθρωποι που βρίσκονται εδώ επειδή υπήρξαν λήπτες, γιατί προϋπήρξαν βεβαίως δότες. Ας αρχίσω λοιπόν από την επιστημονική μας συντροφιά, η οποία επεκτείνεται ούτως ή άλλως και στο κοινό και στην κερκίδα μας, μια κερκίδα ομιλούσα επιτέλους. Είναι ο κύριος Γιάννης Παπαδημητρίου, καθηγητής χειρουργικής στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας και διευθυντής του Αρετέου Νοσοκομείου. Καλώς ήρθατε, κύριε Παπαδημητρίου. Ξέρετε, το Αρετέο είναι σαν τον Αριοπάγο. Είναι πολύ δύσκολο να το πει κανένας πάντοτε σωστά. Είναι ο κύριος Σπύρος Τζανής, νευροχειρουργός στο Γενικό Κρατικό Αθηνών. Καλώς ήρθατε, κύριε Τζανή. Ο κύριος Κυπριανός Χριστοδουλίδης, ειδικός παθολόγος. Καλώς ήρθατε, κύριε Χριστοδουλίδη. Κυρία Μαρία Πολενάκη, συγγραφέας. Καλώς ήρθατε, κυρία Πολενάκη. Είστε από τους αντιτιθέμενους, δεν θα έλεγα πολέμιους, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη στο ζήτημα. Έχετε δηλαδή τις αντιρρήσεις και τις αναστολές σας. Και ενδεικτικά μόνον από τους πολλούς που μας ετοίμησαν σήμερα με την παρουσία τους, να αρχίσω από την κυρία Ιωάννα Λεβαντή. Καλώς ήρθατε, κυρία Λεβαντή. Είστε και πρόεδρος του Συλλόγου Καρδιοπνευμονοπαθών Ασθενών. Και είστε και η ίδια. Έχω ίδια λάβει η καρδιά. Μάλιστα. Δίπλα σας κάθεται η κυρία Μπουγιά Ελευθερία. Καλώς ήρθατε. Είμαι η αδελφή της Ειρήνης Τσατζάλου που περιμένει 18 μήνες στο Λονδίνο. Περιμένει 18 μήνες για μεταμόσχευση στο Λονδίνο για μεταμόσχευση. Ο κύριος Γιαννακόπουλος Αλέξης, ο σύλλογός σας έχει ένα πολύ μεγάλο όνομα. Θα ήθελα να το ακούσω. Είμαι αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Αιμοδοτών Δωρητών Οργάνων Σώματος και Μέρημνας Υγείας Κωστάκης Μεσογείτης. Μάλιστα. Και δίπλα σας. Ο σύνδεσμος αυτός ιδρύθηκε. Θα μας τα πείτε στη συνέχεια. Θα μας τα πείτε στη συνέχεια. Στη μνήμη του Κώστα. Μάλιστα. Και η κυρία Μεσογείτου είναι η μητέρα του Κωστάκη Μεσογείτη. Θυμούμαστε πολύ έντονα το όνομα από την δημοσιότητα που είχε δοθεί και την ανθρώπινη διάστασή του. Ο κύριος Παπαδάκης Γιώργος είναι νεφρολόγος. Καλώς ήρθατε, κύριε Παπαδάκη. Κυρία Μεσογείτη, σας ευχαριστούμε πολύ που μας τιμάτε με την παρουσία σας. Και πάνω-πάνω ο κύριος Σαδράκος Νικόλαος, είστε έφορος και δίπλα σας ο κύριος Μανίκας Γιάννης, είναι Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου Βαρέων Καρδιοπνευμονοπαθών Ελλάδος. Είστε και οι δύο λήπτες. Και οι δύο λήπτες. Ναι. Μάλιστα, μεταμοσχευθέντες. Κυρίες και κύριοι, στο πρόσωπό τους να καλωσορίσω και όλο το κοινό, το οποίο θα έχει πολλές απορίες. Σας παρουσίασα τελευταία και θα αρχίσω με εσάς πρώτη, κυρία Πολενάκη. Γιατί εσείς τοποθετείτε από τα πράγματα το ζήτημα έτσι όπως αναρωτιόμαστε αν πρέπει να το δούμε σήμερα. Οι υπόλοιποι έχει ο καθένας το βίωμά του, την εμπειρία του και την επιστημονική του τοποθέτηση. Γιατί είστε εναντίον. Και μάλιστα εκστρατεύετε εναντίον. Πριν αρχίσω, επειδή με ειδοποίησαν ότι είναι μια εκπομπή διαλόγου, για να δώσω το ερέθισμα για διάλογο, θα μου επιτρέψετε να μιλήσω 4 λεπτά μονόλογο, χωρίς να με διακόψετε. Οι όροι, για να είμαι ειλικρινής, δεν είναι αποδεκτοί σε αυτήν την εκπομπή, αλλά μετά πολύ φοβούμαι ότι θα σας μείνει χρόνος να απαντήσετε στα ερωτήματα. Μα ίσως δεν χρειαστεί πλέον. Θα απαντήσουν οι άλλοι. Θα απαντήσουν αντί για μένα σας ακούμε, οι γιατροί. Λοιπόν, καταρχήν θέλω να βάλω τα πράγματα στη θέση τους. Εδώ δεν είμαστε χωρισμένοι σε καλούς και σε κακούς. Όλοι θέλουμε να ζήσουμε.
Το θέμα έχει ως εξής. Δεν είμαι εναντίον των μεταμοσχεύσεων, αλλά εναντίον των πτωματικών μεταμοσχεύσεων. Διότι όλα τα όργανα, πλην της καρδιάς, μπορούν να μεταμοσχευθούν από ζωντανούς δότες και στη Δανία απαγορεύονται οι μεταμοσχεύσεις από δότες πτωματικούς. Ο ζωντανός μπορεί να δώσει ένα διπλό όργανο, όπως επίσης ένα τμήμα ενός άλλου οργάνου, πλην της καρδιάς, η οποία βεβαίως πρέπει να κατευθυνθεί προς την τεχνητή καρδιά και όλες οι προσπάθειες αυτές στη μεταμόσχευση καρδιάς έπρεπε να οδηγηθούν προς τα εκεί. Αλλά αυτοί οι οποίοι σήμερα χρειάζονται μία καρδιά για να ζήσουν ώσπου να έρθει η τεχνητή καρδιά, ας κάνουν τη μεταμόσχευση σεμνά όπως γίνονται και οι αμβλώσεις. Δεν βγαίνει καμία γυναίκα να λέει «έσωσα τη ζωή μου, δεν ξενυχτάω επειδή έδιωξα το μωρό». Και επίσης θέλω να πω ότι είναι απαράδεκτη η αναγγελία από τις ειδήσεις των τροχαίων με τον ενθουσιασμό πόσες ζωές σώθηκαν από τους νεκρούς. Πρέπει να ξέρετε ότι το σλόγγαν «σώζομαι ζωές» είναι λάθος, «ανταλλάσσομαι ζωές». Και το επιχείρημα «μα θα πέθαινε που θα πέθανε» είναι λανθασμένο, δεν ισχύει, διότι είναι, με αυτό το σύστημα ασφαλώς μπορεί και να μην πέθαινε. Ζούμε σε ένα σύστημα «ο θάνατός σου ζωή μου». Έχω την καταγγελία μιας μητέρας που κατήγγειλε ότι το παιδί της από το νοσοκομείο το κατασκεύασαν κλινικά νεκρό μετά από τροχαίο με μοτοσυκλέτα, ενώ δεν ήταν, του πήραν τα όργανα και ως επιχείρημα έχει κάνει έρευνες, ήταν μια απλοϊκή γυναίκα από νησί, ότι ήταν αιμοδότης ο γιος της και οδηγούσε μοτοσυκλέτα, το οποίο σημαίνει ότι μέσα από το αίμα του και ξέροντας και ότι οδηγεί μοτοσυκλέτα, θα μπορούσαν να βρουν την ιστολογική συμβατότητα για να βρεθούν οι λήπτες και όντας οδηγός μοτοσυκλέτας να πέσει επάνω του, όπως και έγινε, ένα φορτηγάκι, να τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο με κάτι απλό, ακόμα και check-up, και στη συνέχεια να κατασκευαστεί κλινικά νεκρός. Αυτό είναι μια ακραία περίπτωση. Μπορεί και η γυναίκα να τα έβγαζε από τη φαντασία της. Το πρόβλημα είναι ότι μόνο αυτό το γεγονός, ότι μια μάνα είχε τέτοιες υποψίες, αρκεί για να καταρρεύσει αυτό το σύστημα. Διότι πώς είναι δυνατόν να μην υπάρχουν νόμοι προστασίας των δωρητών και δωτών, ενώ σε όλα τα επαγγέλματα υπάρχουν νόμοι ακριβώς διότι δεν υπάρχει εμπιστοσύνη προς τον άνθρωπο. Ο γιατρός είναι και αυτός άνθρωπος. Πόσο μάλλον που είναι και άνθρωπος μέσα σε ένα σύστημα. Και αν δεν έχουμε εμπιστοσύνη ένα στον άνθρωπο, δεν έχουμε εμπιστοσύνη 10 στο σύστημα. Όχι μόνο δεν υπάρχει κανένας νόμος που να προστατεύει τους δότες, αλλά υπάρχει αυτό το ανεπαίσθητος κανονισμός, τουλάχιστον, να υπογράφουν οι συγγενείς. Αλλά και αυτό. Ναι. Ένα λεπτό έχετε. Ορίστε. Ένα λεπτό από τα 4, σας μένει. Α, εντάξει. Αλλά και αυτό, το να δίνει ο συγγενής να υπογράφει για τα όργανα του άλλου, δεν είναι αλτρουισμός. Δεν σώζω κάποιον επειδή θα βάλω το χέρι μου στην τσέπη του διπλανού να του πάρω λεφτά και να τα δώσω σε ένα φτωχό. Κανείς από αυτούς που έχει την κάρτα δωρητού οργάνων δεν έχει γίνει ακόμα ο ίδιος δότης. Οι συγγενείς υπογράφουν και κάνουν τους γενναιόδωρους και βγαίνουν και παριστάνουν τους ήρωες επειδή δίνουν το όργανο ενός άλλου, ο οποίος δεν έχει ιδέα, ο οποίος είναι ο δικός μας άνθρωπος και τον βάζουμε στο τραπέζι, όντας κλινικά νεκρός, ο οποίος κλινικά νεκρός δεν είναι νεκρός, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θα πεθάνει. Δηλαδή έφτασε η επιστήμη να ονομάζει θάνατο αυτόν που θα πεθάνει. Είναι τρομερό. Τον ονομάζει λοιπόν κλινικά νεκρό επειδή συντηρείται τεχνητά. Λες και ο δίτης που αναπνέει με τη συσκευή δεν συντηρείται και αυτό στη ζωή τεχνητά. Απλώς ο κλινικά νεκρός δεν έχει επαφή με το περιβάλλον. Αλλά και σε άλλες περιπτώσεις δεν έχουμε επαφή με το περιβάλλον. Μπορεί να έχει μια αίσθηση συνείδησης πολύ πολύ βαθιά, που να ζει κάπου που εμείς δεν υποπτευόμαστε πού, σε ποιο υποσυνείδητο και ενδεχομένως να πονάει. Μάλιστα. Επομένως, θέτεται θέμα υποσυνείδητου, πόνου... Και μη θανάτου. Και μη θανάτου. Μάλιστα. Όπως ξέρουν οι περισσότεροι, τα κριτήρια του εγκεφαλικού θανάτου έχουν θεσπιστεί εδώ και πολλά χρόνια, από το 1968 από το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ. Από τότε μέχρι τώρα έχουν περάσει
πάρα πολλά χρόνια, 25 σχεδόν χρόνια, δεν έχει υπάρξει, εξ όσων εγώ τουλάχιστον γνωρίζω, στη διεθνή ιατρική βιβλιογραφία, ούτε μία περίπτωση που να ορίστηκε κάποιος κλινικός νεκρός βάσει των επιστημονικών δεδομένων κριτηρίων και εν συνεχεία να ανατράπει το αποτέλεσμα. Δηλαδή να απεδείχθει ότι αυτός δεν κατέληξε τελικά στον θάνατο. Αυτό νομίζω ότι είναι η μεγίστη απόδειξη της βεβαιότητας και της ασφάλειας με την οποία έχουν τεθεί τα κριτήρια του επιστημονικού αυτού θανάτου. Πριν περάσω στον κύριο Τζανή, ένα ερώτημα προσωπικό. Επειδή προβαίνετε σε μεταμοσχεύσεις και μάλιστα διπλές και πνευμόνια και μάλλον και νεφρά και σηκώτη. Ή πνεύμονες και καρδιά. Και πνεύμονες και καρδιά. Είχατε ποτέ σας ηθική αναστολή όταν επρόκειτο να πάρετε όργανα και να τα μεταφέρετε σε κάποιον άλλον? Δεν νομίζω ότι θα μπορούσαμε να είχαμε ηθική αναστολή, γιατί χρέος μας είναι να διασφαλίσουμε την ζωή των ασθενών μας. Και από την δεδομένη στιγμή ότι κάποιος είναι κλινικός νεκρός, η προσπάθεια της επιστήμης, της ιατρικής, δεν μπορεί να κατατείνει πουθενά αλλού παρά να διασφαλίσει τη ζωή των ανθρώπων που βρίσκονται σε κίνδυνο. Κύριε Τζανή, αυτό το σημείο, το πιο λεπτό, είναι του θανάτου. Και από έναν νευροχειρουργό έχουμε μια απέτηση, για να είμαι ειλικρινής, απέτηση βεβαίως όχι ειδικών, να μας δώσετε μια εκλεκτική εικόνα του τι σημαίνει κλινικός νεκρός. Και τέτοια που να μπορώ κι εγώ να καταλάβω αν το παιδί μου, ο αδερφός μου, η μάνα μου, ο πατέρας μου χαρακτηριστεί κλινικά νεκρός, αν είναι κάτι που μπορώ έτσι με το χέρι στην καρδιά να το πιστέψω και να αποφασίσω. Εγώ θα αρχίσω λίγο ανάποδα, ειδικά από τη χρήση του όρου κλινικός νεκρός. Θα ήθελα να φύγει αυτός ο όρος, γιατί αυτός ο όρος προκαλεί περισσότερο σύγχυση παρά είναι σαφής όρος και δείχνει αφού πραγματικά συμβαίνει. Θα ήθελα να μιλήσω για τον εγκεφαλικό θάνατο. Μέχρι τώρα, όλοι ξέραμε ότι ο θάνατος δεν είναι τίποτα άλλο παρά η μη αναστρέψιμος βλάβη της καρδιοαναπνευστικής λειτουργίας. Αυτό ξέραμε, αυτό μετρούσαμε, αυτό μπορούσαμε εύκολα να μετρήσουμε, επομένως αυτό χρησιμοποιούσαμε. Τις τελευταίες όμως δύο δεκαετίες τα πράγματα έχουν ελαφρώς διαφοροποιηθεί. Και έχουν διαφοροποιηθεί διότι η πρόοδος της επιστήμης και οι δυνατότητες τις οποίες έχουμε σήμερα να διατηρήσουμε την καρδιοαναπνευστική λειτουργία με τεχνητά μέσα, μας έχει δώσει τη δυνατότητα και έχει βάλει τη νέα διάσταση του όρου εγκεφαλικός θάνατος. Και όταν λέμε εγκεφαλικό θάνατο, εννοούμε τη μη αναστρέψιμο, οριστική και μη αναστρέψιμο βλάβη του εγκεφάλου αυτού καθ' αυτού, αλλά και του εγκεφαλικού στελέχους. Ο εγκέφαλος απαρτίζεται από. Είναι ένα συνολικό όργανο το οποίο έχει τη δυνατότητα να εφορεύει τη λειτουργία ολοκλήρου του ανθρωπίνου σώματος. Μάλιστα. Σαν να λέμε, χαλάει το κεντρικό. Αυτό έχει σαν συνέπεια. Το κομπιούτερ πια. Λέτε στέλεχος. Δεν είναι ακριβώς το κομπιούτερ, αλλά όλος ο εγκέφαλος έχει τη δυνατότητα να καθοδηγεί και να κατευθύνει ολόκληρο το ανθρώπινο σώμα. Δεν θα μπορούσε να ζήσει ο εγκέφαλος χωρίς βέβαια την καρδιακή λειτουργία, αλλά πολύ περισσότερο δεν θα μπορούσε να ζήσει και χωρίς την αναπνοή. Αλλά παράλληλα και η αναπνοϊκή καρδιακή λειτουργία αλλά και η νεφρική λειτουργία δεν θα μπορούσαν να επιτελέσουν το έργο τους εάν δεν είχαν τη σωστή καθοδήγηση μέσα από τις ορμόνες αλλά και μέσα από τον νευρικό ιστό, από τον εγκέφαλο. Δεν υπάρχει δηλαδή ούτε μία περίπτωση τέτοιου είδους εγκεφαλικού θανάτου που να είναι αντιστρέψιμη. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση και είμαι κατηγορηματικός αυτό. Δεν θα είχατε ποτέ ηθική αναστολή και έχετε τη δυνατότητα την επιστημονική να ελέγξετε αυτού του είδους το θάνατο και να τον πιστοποιήσετε. Δύο μικρές παρατηρήσεις. Η πρώτη παρατήρηση είναι ότι ο εγκεφαλικός θάνατος, ο οποίος έχει θεσπιστεί τα τελευταία χρόνια, έχει θεσπιστεί νομοθετικά και στην Ελλάδα και θα το ήθελα να το πω αυτό, γιατί αυτό πρωτοπορούμε και σε αυτό. Διότι έχει θεσπιστεί νομοσχέδιο το οποίο καθορίζει ποια είναι σαφώς τα κριτήρια του εγκεφαλικού θανάτου. Δεν μπορεί δηλαδή, όπως λέει η κυρία Πολενάτη, κανείς να αυθαιρετήσει με βάση αυτό το νόμο. Βεβαίως. Υπάρχουν σαφή κριτήρια, επιστημονικά κριτήρια, τα οποία τεκμηριώνουν σαφέστατα το τι σημαίνει εγκεφαλικός θανάτος. Μάλιστα. Και βέβαια, εάν θέλετε να με αφήσετε λιγάκι, θα μπορούσα να σας τα αναλύσω ίσως αν. Στη συνέχεια και στην πορεία της συζήτησης, είπατε θέλετε να κάνετε δύο επισημάνσεις. Η μία ήταν η νομοθετική τοποθέτηση και η άλλη. Και το δεύτερο είναι ότι η χώρα μας είναι μία από τις πρωτοπόρες ουσιαστικά χώρες σε αυτό το ζήτημα. Διότι υπάρχουν άλλες χώρες, ακόμα και στις Ηνωμένες Πολιτείες, διάφορες πολιτείες, οι οποίες δεν έχουν θεσπίσει ένα παρόμοιο νομοσχέδιο, το οποίο να κατοχυρώνουν από τη μια μεριά τις μεταμοσχεύσεις και από την άλλη μεριά και τους γιατρούς οι οποίοι θα αποφασίσουν. Διότι το ζήτημα δεν είναι. Ουσιαστικά το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι αυτός που αποφασίζει ή, αν θέλετε, αυτοί που αποφασίζουν. Και μοιραία, το πρόβλημα, το βάρος πέφτει στις πλάτες των νευροεπιστημόνων. Ακριβώς. Μα γι' αυτό αυτοί και ουσιαστικά και μία προσθήκη αποφασίζουν. Ναι, και μία προσθήκη θέλει ο κ. Παπαδημητρίου. Θα ήθελα να πω τρία πράγματα. Ότι πρώτον, ότι η πολιτεία έχει νομοθετικώς ρυθμίσει το θέμα. Επομένως, είναι η πρώτη ασφαλιστική δικλίδα. Η δεύτερη, ότι τα κριτήρια του εγκεφαλικού θανάτου γίνονται σε δύο διαδοχικές ημέρες
από μια επιτροπή η οποία δεν έχει καμία σχέση με την ομάδα μεταμοσχεύσεων. Επομένως, εκλείπει η οποιαδήποτε ωφελημότητα, εάν θα θέλατε. Μάλιστα. Εσείς δηλαδή υπάρξει. Που μεταμοσχεύετε, καμία δεν είστε αυτός που θα διαπιστώσετε καμία τον θάνατο. Ανεξάρτητες ειδικότητες που αποτελούνται από νευροχειρούργους, από αναισθησιολόγους κλπ. Και το τρίτον, ότι υπάρχει και η τελική ασφαλιστική δικλίδα που είναι η συγκατάθεση. Και είναι η συγκατάθεση της μάνας ή του πατέρα. Μα θα είναι δυνατόν η μάνα να θυσιάσει το παιδί χάρη μιας οποιασδήποτε δημοσιότητος? Νομίζω ότι είναι απαράδεκτο. Επειδή η δημοσιότητα με περιλαμβάνει και πριν περάσω στον κύριο Κυπριανό Χρουστοδουλίδη, βλέπω ήδη κάποια σηκωμένα χέρια εδώ και εδώ έχουμε και εμπειρίες. Κύριε Παπαδάκη, είστε νεφρολόγος. Θα ήθελα να προσθέσω σε αυτά που είπε ο κύριος Παπαδημητρίου, ότι επίσης στην ομάδα που ελέγχει και διαπιστώνει τον εγκεφαλικό θάνατο δεν συμμετέχει ούτε ο θεράπων ιατρός. Ούτε ο θεράπων ιατρός. Επομένως, θεωρητικά από αυτά που ακούω, για να είμαι ειλικρινής, δεν τα ήξερα κιόλας. Αλλά από αυτά που ακούω, βλέπω ότι το θεσμικό νομοθετικό πλαίσιο, μάλλον είναι πρωτοποριακό για τα ελληνικά δεδομένα. Έχετε δίκιο. Έχω ένα αντίγραφο του θεσμικού πλαισίου, αν θέλετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και θα το πάρω στο τέλος της εκπομπής προς μελέτη, όσες και να είναι οι ηθικές αναστολές. Ένας επιστήμονας μπορεί να βρίσκεται και αντιμέτωπος με τις προσωπικές του αναστολές. Αλλά είναι δυνατόν να βρίσκεται μπροστά στην επιστημονική του ιδιότητα και να διστάζει. Κύριε Χρυστοδουλίδη, είστε ειδικός παθολόγος. Θα ήθελα να ξέρω καταρχήν τον ορισμό του ειδικού παθολόγου. Δεν είμαι εξοικειωμένη, σας παρακαλώ και για το κοινό. Ο όρος της ειδικής παθολογίας είναι καθιερωμένος. Επειδή στην ξενική η λέξη παθολογία, όπως προφέρεται στα ελληνικά, σημαίνει παθολόγου ανατομία. Μάλιστα. Γι' αυτό προτιμότερος είναι ο όρος, και έχει καθιερωθεί και στα δικά μας δεδομένα τα ελληνικά, ο όρος της ορισμός της ειδικής παθολογίας. Μάλιστα. Ως ειδικός παθολόγος, βρίσκεστε αντιμέτωπος λοιπόν, με το ζήτημα... Κυρία Κανέλη, αν συμφωνήσουμε στην άποψη ότι η τηλεόραση είναι βίωμα, αυτό το βίωμα, το οποίο όλοι οι άνθρωποι έχουμε, όχι το ειδικό για την τηλεόραση... Θέαμα και βίωμα μαζί. Το βίωμα αναφέρεται στα ορατά και στα αόρατα. Μάλιστα. Πιστεύω ότι συμφωνείτε. Απολύτως. Αυτή τη στιγμή εγώ εκπροσωπώ εκείνους οι οποίοι δεν μπορούν να μιλήσουν. Μάλιστα. Μιλούν εκείνοι οι οποίοι έλαβαν όργανο. Μάλιστα. Αλλά θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο εγκεφαλικά νεκρός σε κάποια στιγμή πριν αποβιώσει δεν μπορεί να μιλήσει. Επιτρέψτε μου να πάρω τον λόγο αυτών των ανθρώπων που δεν μπορούν να μιλήσουν και που προφανώς δεν μπορεί να με υποστηρίξει κανένας. Η συζήτηση σε αυτή η οποία έχει ξεκινήσει τώρα θα ήταν προτιμότερο να είχε οριοθετηθεί όσον αφορά τον ορισμό του εγκεφαλικού θανάτου. Ο ορισμός του εγκεφαλικού θανάτου που ο κ. Παπαδημητρίου είπε προηγουμένως ότι έχει καθιερωθεί εδώ και αρκετά χρόνια με αλλεπάλληλες βελτιώσεις και αναθεωρήσεις, τι σημαίνει? Σημαίνει ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια νέα ορολογία. Έχουμε δηλαδή πτώματα τα οποία αναπνέουν, έχουν κυκλοφορία, καρδιακή κυκλοφορία, έχουν αρτηριακή πίεση, έχουν αντανακλαστικά, έχουν νεφρική λειτουργία, πεπτική λειτουργία, έχουν τα πάντα δηλαδή, πλην της εγκεφαλικής λειτουργίας. Βρίσκονται στην κατάσταση της ασυνειδησίας. Λοιπόν, θα θυμίσω στους κυρίους συναδέλφους ότι ο Φρόιντ, για να διερευνήσει το ασυνείδητο, επέβαλε ύπνωση. Και στη συνέχεια, αφού ήρε την ύπνωση από τον ασθενή, ερωτούσε να του πει τα βιώματά του στη φάση της υπνώσεως. Με τους εγκεφαλικά νεκρούς τι συμβαίνει? Συμβαίνει ασφαλώς κάτι ανάλογο. Βρίσκονται σε μια κατάσταση κόμματος, αλλά λόγω της παθήσεώς τους δεν μπορούν να μας απαντήσουν. Δεν επανέρχονται, αν και πριν από τρεις μέρες στο δελτίο ειδήσεων των 12 παρεσχέθη η πληροφορία ότι 6 χρόνια κάποιος ήταν εγκεφαλικά νεκρός και τελικά ζήτησε τη γυναίκα του και τα παιδιά του. Το έδειξε η τηλεόραση. Αλλά στις μικρές ώρες που δεν υπάρχει ζήτηση και συνεπώς μπορεί να μην είναι γνωστό. Δεν είναι η μόνη περίπτωση. Συγγνώμη, μισό λεπτό, να σας πω εγώ στις μεγάλες ώρες την απόφαση ενός δικαστού μετά από 20 χρόνια ενός μιας κοπέλας που ήταν φυτό στην Αμερική. Φυτό, έτσι το λέμε. Μάλιστα. Την καθημερινή μας γλώσσα. Το γνωρίζω. Τι ξέρω ότι ακούγεται άσχημα, αλλά το λέμε έτσι. Η Νάνση Μπεθ Κρούζ, ο δικαστής επρόκειτο να αποφασίσει. Μάλιστα. 6 μέρες ζήτησε προθεσμία για να αποφασίσει από τους γονείς που ζητούσαν ευθανασία. Είναι αντικείμενο άλλης εκπομπής και θα την κάνουμε, σας διαβεβαιώ. Και την ημέρα που θα προαναγγελόταν, οποία σύμπτωση σχεδόν εξ ουρανού, την ημέρα που θα ανήγγειλε την απόφασή του ο δικαστής, η κοπέλα σηκώθηκε μετά από 26 χρόνια. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να προχωρήσω. Όχι, το λέω γιατί εδώ είμαστε στις μεγάλες ώρες, να μην νομίζω θέλω ότι να προχωρήσω. Ώρες εγώ είμαι παθολόγος, δεν είμαι χειρουργός. Και θα πρέπει να πω ότι ορισμένες αρχές
της φυσιολογίας έχουν αγνοηθεί πλήρως. Και θα μου επιτρέψετε να διαβάσω αυτά από τα οποία εδιδάχθησαν οι δύο συνάδελφοί μου και τα οποία αναφέρονται στην φυσιολογία του νευρικού συστήματος και συγγραφεύς είναι ο κύριος Χατζημινάς, ο καθηγητής της φυσιολογίας, ο κύριος Χατζημινάς. Ναι, αλλά αν το διαβάζω, δεν το διαβάζω, ναι, το λέω προφορικά. Κατάλαβα, ναι. Λοιπόν, ο κύριος Χατζημινάς λέγει το εξής, ότι έχουμε δύο περιπτώσεις. Για να μελετήσουμε το νευρικό σύστημα, έχουμε δύο περιπτώσεις. Στο πειραματόζωο διενεργούμε μία διατομή. Στο εγκεφαλικό στέλεχος, το οποίο σημειωτέων απαρτίζεται από τρία σημεία. Δεν είναι ενιαίο το εγκεφαλικό στέλεχος. Είναι τα σκέλη του εγκεφάλου, η γέφυρα και ο προμήκης. Λοιπόν, όταν γίνει διατομή του στελέχους κάτωθεν ακριβώς του προμήκους, στο ύψος του τρίτου αυγενικού νευροτομίου, τότε αποθνίσκει το πειραματόζωο. Εάν η διατομή γίνει άνωθεν του τρίτου νευροτομίου, λέγει ο κύριος Χατζημινάς, τότε το πειραματόζωον ζει. Πρώτον. Δεύτερον, έχει αναπνευστική λειτουργία. Τρίτον, έχει κυκλοφορική λειτουργία. Μπορεί και προσαρμόζει την αρτηριακή πίεση και τον καταλεπτό όγκο αίματος. Και τεταρτόν, καθίσταται ποικιλόθερμο. Λοιπόν, με τον ορισμό του εγκεφαλικού θανάτου, βρισκόμαστε μπροστά σε μια νέα ορολογία και δεν ξέρω αυτό που μπορεί να μας οδηγήσει να έχουμε πτώματα, τα οποία αναπνέουν, έχουν καρδιακή λειτουργία, έχουν τα πάντα πλην της εγκεφαλικής λειτουργίας. Συνεπώς, μπορούμε να δεχθούμε ότι υπάρχουν πτώματα με όλη αυτή τη συμπτωματολογία που σας ανέφερα. Εάν μπορεί να λεχθεί ότι υπάρχουν πτώματα, αν υπάρχει γιατρός, ο οποίος θα πει ότι υπάρχουν πτώματα με αντανακλαστικά ή με αρτηριακή πίεση ή με όλα αυτά που σας ανέφερα, τότε με συγχωρείτε, κάπου αλλού πρέπει να βρίσκομαι. Θα απαντήσουν οπωσδήποτε οι. Τι σημαίνει αυτό, ότι αν ερεθίσουμε τον κερατοειδή, αντανακλαστικά φυσιολογικά όλοι κλείνουμε τα μάτια μας. Mm. Στον εγκεφαλικό θάνατο είναι ένα αντανακλαστικό το οποίο ολοκληρώνεται στη γέφυρα και πάνω. Αυτό σημαίνει ότι αν δεν ολοκληρώνεται αυτό το ανακλαστικό, σημαίνει ότι έχουμε βλάβει του εγκεφαλικού στελέχους. Στη συνέχεια, εάν ερεθίσουμε το τύμπανο με κάποια. Με θερμό ή με ψυχρό είδωρ, τότε έχουμε πάλι σε φυσιολογικές καταστάσεις κινήσεις των οφθαλμών. Φαντάζομαι στην περίπτωση του εγκεφαλικού θανάτου δεν υπάρχει. Προσέξτε, ναι. Όχι, δεν είναι ατελειωδώς, έχει και άλλες βασικές συνθήκες. Στη συνέχεια γίνεται μια δοκιμασία της άπνοιας. Τι σημαίνει αυτό, αερίζουμε καλά τον άρρωστο και στη συνέχεια τον αφήνουμε για 10 λεπτά εκτός αναπνευστήρα. Τον αερίζεται χωρίς να αναπνέει. Βεβαίως. Τον αερίζεται χωρίς αερίζεται να αναπνέει. Ο άρρωστος, αερίζεται ένα πτώμα αναπνέει. Με συγχωρείτε, εντάξει μου το διαβάζετε. Δεν λέει τίποτα αυτό. Σας αναφέρω ακόμα αναπνέει. Όταν αερίζεται ένας άρρωστος, αερίζουμε τον άρρωστο, πρέπει να αναπνέει ή δεν πρέπει να αναπνέει για να αερίζεται. Αν μου επιτρέπετε δύο λεπτά. Παρακαλώ. Ότι ο άρρωστος, ο οποίος βρίσκεται σε εγκεφαλικό θάνατο, αναγκαία συνθήκη είναι ότι δεν έχει αναπνοή. Εάν δεν είχε αναπνοή. Και λέμε ότι δεν έχει αναπνοή, γι' αυτό το λόγο όχι, υπάρχει. Όχι, λέτε ότι δεν υπάρχει αυτόνομη και αυτόματη αναπνευστική λειτουργία, με συγχωρείτε. Δεν υπάρχει αναπνοή. Δεν λέτε ότι δεν υπάρχει αναπνοή. Για μισό λεπτό, κύριε Στεφανίδη, για να καταλαβαίνουμε και εμείς. Τα κριτήρια του εγκεφαλικού θανάτου. Συμφωνείτε, κύριε Στεφανίδη, για να μπούμε στο παιχνίδι και εμείς. Μήπως να βοηθήσουμε το διάλογο. Να μπούμε. Και εγώ από εδώ είμαι τώρα. Ναι, τα κριτήρια του εγκεφαλικού θανάτου λένε ότι άπνοια μετά την αποσύνδεση του ασθενούς από το μηχάνημα. Όταν θα πάρω το πτυχίο μου της ιατρικής που δεν έχω. Και έχουμε άπνοια στον άρρωστο, βλέπουμε ότι περνάει ο χρόνος, το όριο της απνοίας, οπότε μετά τον διασωληνώνουμε πάλι, άρα λέμε είναι εγκεφαλικά. Προσέξτε με. Εγώ σαν άνθρωπος, ακούστε, εσείς είστε γιατροί. Μάλιστα. Αλλά εγώ είμαι άνθρωπος που όταν τον πιάνει πόνος πάει στο γιατρό. Μάλιστα. Και για να μην τρελαθούμε όλοι μαζί εδώ πέρα, μάλιστα. Εγώ αναπνέω σημαίνει αναπνέω μόνη μου. Μάλιστα. Άμα μου πείτε εμένα να θεωρήσω τον εαυτό μου ότι αναπνέει, δεν ξέρω, μπορεί να λέω και βλακίες τώρα. Επειδή με βάλατε σε ένα μηχάνημα που με φουσκώνει και αναπνέει. Δεν σας φουσκώνει κανένα, με συγχωρείτε, κανένα μηχάνημα δεν σας φουσκώνει. Απλώς ένας τραχιοσωλήνας υπάρχει. Όπως όταν κάνουμε εγχείρηση και βάζουμε ένα τραχιοσωλήνα, δεν σας φουσκώνει κανένας. Παροχή οξυγόνου χορηγεί. Ο κύριος Χρυσοβουλίδης έχει μία σύγχυση. Δεν είναι τίποτα. Μισό λεπτό. Καταργήσαμε τους αναπνευστήρες. Ο κύριος Χρυσοβουλίδης δεν είναι τεχνητός πνεύμονας. Δεν είναι τεχνητός πνεύμονας. Δηλαδή τώρα δεχτήκατε τον αναπνευστήρα. Είναι τεχνητός πνεύμονα αναπνευστήρας. Γιατί ο κόσμος μπορεί να έχει υπόψη του ότι αυτός που αναπνέει με το μηχάνημα. Γιατί πρέπει να θεωρείστε εσείς σοφός και όλοι εμείς οι άλλοι άσχετοι. Έχετε συνδεθεί με κάποια κριτήρια θανάτου. Έχετε μπει στη μονάδα εντατική θεραπεία να γνωματεύσετε για κάποιον. Ακούστε να δείτε. Ναι, εγώ είμαι παθολόγος. Σαν παθολόγο. Και εσείς δεν ξέρω την ειδικότητά σας ποια είναι. Είμαι οδοντίατρος. Είστε οδοντίατρος. Λοιπόν, ναι, εγώ ως παθολόγος είμαι σε θέση να γνωρίζω ορισμένα πράγματα που δεν γνωρίζω. Όσον αφορά την οδοντοϊατρική. Αν πήγατε να ξαναδιαβάσουμε. Ένα ερώτημα. Έχετε εκδώσει ποτέ επιστοποιητικό θανάτου? Βεβαίως.
Σε σπίτι ή σε νοσοκομείο. Και σε σπίτι και σε νοσοκομείο. Και σε σπίτι και σε νοσοκομείο. Όχι, σε μονάδα εντατική θεραπεία με διασωληνωμένο και συνδεδεμένο άτομο. Αυτό θέλω να μου πω. Ποια κριτήρια. Δεν είναι. Η ειδικότητα της παθολογίας δεν υπησέρχεται στις εντατικές μονάδες. Ως σύμβουλοι μπορούμε να δώσουμε τη γνώμη μας. Ως σύμβουλοι. Έχετε δώσει γνώμη. Θα σας ρωτήσω. Δεν έχετε. Μισό λεπτό. Ο κ. Παπαδημητρίου, αμέσως. Να ρωτήσω μία μικρή διακοπή, κυρία Κανέλη, να ρωτήσω κάτι. Έχετε εκδώσει, είπατε, επισωπητικό θανάτου. Θα ήθελα να ρωτήσω ποια είναι τα κριτήρια που δίνεται ότι ο άρρωστος είναι νεκρός. Τα κριτήρια του θανάτου, αυτά τη συμβατική ιατρική, τα οποία τα γνωρίζετε και εσείς και τα οποία ανατρέψατε, ήτανε γιατί το σημείο του Τζολ, το γνωρίζετε, ήταν η κατάργηση του κερατοειδούς. Να μην αναφερθούμε τώρα σε ιατρική ορολογία. Πολύ ωραία. Έτσι. Επειδή ακριβώς εκπλήσουμε και νομίζω ότι αυτό που πραγματικά θα πρέπει να γίνει κατανοητό, ότι τα κριτήρια του εγκεφαλικού θανάτου, ξέρετε, δεν διαφέρουν καθόλου από τα κριτήρια του θανάτου. Αυτό θα πρέπει να γίνει κατανοητό. Ίσως είναι πιο απλό. Διότι μέχρι τώρα, ακριβώς είναι ίσως πιο απλό. Γιατί μέχρι τώρα η επιστήμη, προσέξτε, η επιστήμη μέχρι τώρα έχει τη δυνατότητα πολύ εύκολα να καταγράφει την καρδιακή και την αναπνευστική λειτουργία. Αυτές τις δυνατότητες είχε, αυτά τα πράγματα κατέγραφε, με βάση αυτά τα κριτήρια έλεγε ότι αυτός ο άνθρωπος είναι νεκρός ή όχι. Μα ούτε λόγος. Από εκεί και πέρα λοιπόν. Μισό λεπτό και φαινόμενα νεκροαναστάσεως με λάθος. Από εκεί και πέρα. Με λάθος διαγνώσεις ή με ανθρώπους με κάποια φαινόμενα έχουμε ζήσει. Δεν μιλάμε για κάτι τέτοιο. Από εκεί και πέρα τα πράγματα είναι διαφορετικά. Μην παρελκυστεί η συζήτηση σε μια επιστημοσύνη. Ειλικρινά σας το λέω, εμείς εδώ είμαστε άνθρωποι. Σαφώς. Και είμαστε άνθρωποι, εγώ αναρωτιέμαι και θέλω να σκεφτώ. Θα πάρω μια κάρτα που θα λέει ότι άμα πεθάνω να δώσουν τα πνευμόνια μου και να δώσουν και το δέρμα μου και να δώσουν και τα νεφρά μου ή δεν θα την πάρω. Στο και πολλές φορές αναρωτιέμαι μισό λεπτό αν όντας εγώ, έχοντας ένα δικό μου άνθρωπο, αν θα το ζήταγα από τους άλλους ανθρώπους ή αν ήμουν στη θέση και το είχα ανάγκη, ποια θέση θα έπαιρνα. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι τα κριτήρια του εγκεφαλικού θανάτου έχουν διεθνώς γίνει αποδεκτά. Και είναι 25 χρόνια, επαναλαμβάνω, από τότε που θεσπίστηκαν, με βελτιώσεις βεβαίως, και σε όλα τα μήκη και σε όλα τα πλάτη του πλανήτη μας έχουν γίνει αποδεκτά και βάσει αυτών των κριτηρίων γίνεται πλέον η πιστοποίηση του θανάτου. Σε αυτό δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Μία αντίρρηση η οποία διατυπώθηκε είναι εάν υπάρχει αναπνοή ή όχι. Μα ασφαλώς τα κριτήρια του εγκεφαλικού θανάτου σημαίνει ότι ο άρρωστος, ο εγκεφαλικός νεκρός, δεν αναπνέει και υποστηρίζεται η αναπνοή του βάσει ορισμένων μηχανισμών τεχνητών, δηλαδή του αναπνευστήρα. Και ελέγχθη, μα ο αναπνευστήρας είναι τεχνητός πνεύμονας. Βεβαίως τεχνητός πνεύμονας είναι. Είναι ένας εξωτερικός τεχνητός πνεύμονας, ο οποίος λειτουργεί και δίνει οξυγόνο και κάνει τον άρρωστο να αναπνέει τεχνητός. Άρα, αυτόματη αναπνοή, δική του αναπνοή, ο άρρωστος αυτός δεν έχει. Δεν μπορώ να καταλάβω λοιπόν γιατί αυτή η σύγχυση. Επειδή είπατε κάτι, ότι τα κριτήρια μπορεί να άλλαξαν. Σάμα τις δεν άλλαξαν τα κριτήρια της υγείας μας και της ζωής μας. Εγώ θυμάμαι κάποτε οι άνθρωποι να πεθαίνουν από μια απλή γρήπη ή χανσενικούς, οι οποίοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με μια κατάρα που κράτησε 3.000 χρόνια και η επιστήμη βοήθησε να μην τους αντιμετωπίζουμε σήμερα ως τέτοιους. Λοιπόν, θα παρακαλούσα. Να συμπληρώσω και κάτι άλλο. Ναι, βέβαια. Η ιατρική είναι επιστήμη ανθρωπιστική, κυρία Κανέλη. Και το γεγονός ότι οι γιατροί σε όλο τον κόσμο, στη μεγάλη τους αναλογία, στο 95%, εγώ σέβομαι την άποψη αυτών οι οποίοι διαφωνούν, αλλά είναι η ελαχίστη μειοψηφία. Οι γιατροί σε όλα τα μήκη και πλάτη του κόσμου έχουν συμφωνήσει με τα κριτήρια αυτά του εγκεφαλικού θανάτου. Και βάσει της ανθρωπιστικής αρχής της ιατρικής τα έχουν αποδεχθεί, διότι θα πρέπει να κοιτάξουμε όσο μπορούμε να βελτιώσουμε την ποιότητα της ζωής και να δώσουμε ζωή στους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι έχουν ανάγκη. Και κοινωνικές δυνάμεις. Δεν υπάρχει κοινωνική δύναμη στην οποία, αν θέλετε, μπορούμε μετά να μπούμε, η οποία να μην έχει αποδεχθεί τις μεταμοσχεύσεις ως μια έκφραση αγάπης και πηγής ζωής. Εγώ θα ήθελα, πριν περάσω στο κοινό που καίγεται να κάνει ερωτήσεις, ο κύριος Τζανής να επαναλάβει εκείνη την θέση που αναγκαστικά πρέπει να την επαναλάβετε, ότι εγκεφαλικός θάνατος ίσουν θάνατος. Δεν μιλάω από ηθική, δεν μιλάω από ηθική, ναι, και ιδεογματική, ιδεοντολογική σκοπιά, μιλάω από επιστημονική. Να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στη ζωή τώρα. Ναι, θα έλεγα κατηγορηματικά, ναι. Εγκεφαλικός θάνατος σημαίνει και ο φυσικός θάνατος που ξέραμε μέχρι. Γιατί μιλάμε για τους δότες και δεν έχετε ποτέ σκεφτεί κανείς από εδώ πέρα μέσα ότι αυτά τα παιδιά ή και οι μεγάλοι άνθρωποι που έχουν πάρει τα όργανα, που μεγάλο κόπο τα δίνουν, δεν είναι μόνο ο κόπος να τα δώσουν, αλλά είναι και το μετά τι γίνεται, διότι αυτά όλα τα παιδιά τα κοιτάνε σαν να είναι ούφο.
κύριε Μαντέλο, τι σημαίνει να είναι κανείς νευροπαθής και να περιμένει να βρεθεί κάποιος δότης. Να απαντήσω εγώ στην αρχή, ο οποίος παρά την προσφορά της μητέρας μου, η οποία μου έδωσε το νεφρό της, αλλά την τρίτη μέρα απευλήθηκε, έτσι δεν μπόρεσα να χαρώ τα αγαθά της μεταμόσχευσης. Μπορώ λοιπόν να πω μερικά πράγματα χαρακτηριστικά για το τι σημαίνει νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου, για να μπορέσει ο καθένας να καταλάβει τι σημαίνει αυτή η δωρεά του πολύτιμου οργάνου για την αλλαγή στον τρόπο ζωής και την επάνωδο στη φυσιολογική ζωή. Νεφροπαθής τελικού σταδίου σημαίνει ότι μέρα παραμέρα θα πρέπει να πηγαίνεις σε ένα νοσοκομείο, να σε τρυπούν με κάτι βελόνες σαν πρόκες, όπως γράφω χαρακτηριστικά στο βιβλίο μου, να είσαι προσδεδεμένος και συνδεδεμένος με το μηχάνημα για 5 ώρες κάθε φορά και εκεί θα υφίστασε βέβαια διάφορες ταλαιπωρίες όπως είναι η πτώση της πίεσης ή η άνοδός της και βέβαια θα είναι ανεπαρκέστατη η δουλειά που κάνει το μηχάνημα δεδομένου ότι προσπαθεί στις 4 ή στις 5 ώρες να αναπληρώσει το έργο που κάνουν δύο φυσικά νεφρά δουλεύοντας επί 24ωρου βάσεως. Για να ζήσεις μια μισή μέρα σαν άνθρωπος να ξαναπάς στο νοσοκομείο. Ναι, για να ξαναπάς να κάνεις αυτό το πράγμα που σημαίνει τεράστιες επιπτώσεις τόσο στην κοινωνική ζωή όσο και στην οικογενειακή. Αυτό το ανθρώπινο, μα είναι ζωή αυτή. Μπορώ να σας απαντήσω. Ναι, να μου απαντήσετε, αν μπορείτε όμως λίγο σύντομα γιατί υπάρχουν πολλοί που θέλουν λοιπόν, να μιλήσουν. Την ζωή αυτή των νεφροπαθών εμείς οι γιατροί την επεβάλαμε. Γνωρίζαμε μέχρι ενός, δεν θέλω να αναφερθώ σε ημερομηνίες, αυτοί οι γιατροί οι οποίοι πρωτοστάτησαν στην ανακάλυψη του λεγόμενου τεχνητού νεφρού, για την ανακάλυψη την οποία πήραν και Νόμπελ κιόλας, από κοινού είχαμε συμφωνήσει εμείς οι γιατροί ότι σε τέτοιες επεμβάσεις, θεραπείες, απελπισίες δεν θα προβαίναμε. Και θα πεθαίναν οι άνθρωποι. Εγκαταλείπαμε, μάλιστα, και εγκαταλείπαμε. Ένσταση, βέβαια. Περιμένετε, σας παρακαλώ, είμαι γιατρός. Ναι, ναι, ναι. Και αφήναμε τους ασθενείς και μέχρι πρότινος, δηλαδή πριν από 20 χρόνια, στην Αγγλία επικρατούσε το σύνθημα Let him die. Απεφασίστη. Σύνθημα. Let him die. Κοιτάξτε να δείτε, η ιατρική δεν είναι πανάκια, δεν τα θεραπεύει όλα. Υπάρχουν νοσήματα ανίατα. Υπάρχει όμως η τοποθέτηση της ιατρικής, θα κόψω το λαιμό μου, θα κάνω την περνάω το χέρι για να ζήσει κάποιος. Για να εκφέρετε γνώμη πρέπει να είσαστε γιατρός. Όταν το 1970 επικρατούσε, και λίγο νωρίτερα, επικρατούσε αυτή η αντίληψη ότι δεν μπορούμε, σταθμίζοντο από τη μια μεριά τα αποτελέσματα, πώς θα ήταν ο άρρωστος αυτός αν θα ζούσε με το μηχάνημα της τεχνητής αποκαθάρισης και τι συνέφερε περισσότερο. Και είχε αποφασιστεί σιωπηρός ότι δεν συνέφερε να συντηρείται ένας άνθρωπος με αυτή ιστορία. Την κατάσταση. Μην διότι θα έφτανε, στο σημείο, θα έφτανε στο σημείο που ο κ. Κατρινάκης προηγουμένως είπε ότι είναι αφόρητη η ζωή αυτή. Εμείς το γνωρίζαμε από τότε ότι ήταν αφόρητη αλλά η ζωή. Αλλά το αποφασίσαμε, το αποφασίσαμε να εφαρμόσουμε τον τεχνητό νεφρό για να δώσουμε ζωή σε αυτούς τους ανθρώπους. Μα δεν είστε θεοί να αποφασίσετε λοιπόν, και να μην αποφασίσετε για τη ζωή. Θα τρελαθώ λοιπόν, δηλαδή. Προχωρώ. Προχωρώ. 25 χρόνια προχωρώ. Αυτή τη στιγμή που ζει λοιπόν, τεχνητό μάλιστα νεφρό. Στην Αμερική γινόντουσαν από παλαιότερα. Στην Ευρώπη από το 70 και μετά. Δεν συζητώ για το τι γίνεται. Εγώ πήρα τα πράγματα από τις ρίζες. Θέλετε να πείτε ότι αποφάσισαν οι γιατροί και επειδή λοιπόν, αποφάσισαν οι γιατροί υπάρχει τεχνητό νεφρό. Η ιατρική κοινότητα, η ιατρική οικογένεια, η Αμερική που είχε την οικονομική δυνατότητα εφήρμοζε την τεχνητή αποκάθαρση από πολλά χρόνια, το 60. Και από το 50 ενδεχομένως εφήρμοζε, είχε την οικονομική δυνατότητα. Αλλά στην Ευρώπη όμως δεν υπήρχαν αυτές οι οικονομικές δυνατότητες. Και είχε αποφασιστεί σιωπηρός να μην. Το είπαμε αυτό. Λοιπόν, παρακάτω. Έχουμε το σημείο δηλαδή ότι οι γιατροί εγνώριζαν ότι η άρρωστη με στην τεχνητή αιμοκάθαρση θα έφτανε στιγμή που ο βίος θα ήταν αβίωτος. Μα Θεέ μου, συγχωράμε, εγώ δεν είμαι νευροπαθής, λοιπόν, αλλά έχουμε εδώ νευροπαθείς. Σας απαντήσουν εκείνοι ναι, για μένα. Μα ο ίδιος το είπε ο κ. Καστρινάκης, ότι δεν μπορείτε να φανταστείτε τι είναι να πηγαίνεις και να είσαι κάθε τρεις φορές την εβδομάδα. Και οι γιατροί να απαντήσουν. Το ποιο είναι ότι οι νευροπαθείς δίνουν μήνυμα σε αυτούς που παίρνουν ναρκωτικά και τους λένε: Ακούστε κύριοι, έχετε προβλήματα. Και αυτά τα προβλήματα δεκτών σας έχουν οδηγήσει σε αυτό το πράγμα, σε αυτή την επιλογή. Αλλά την ίδια ώρα κάποιοι άλλοι πηγαίνουν να πάρουν κάθε φορά δύο μέρες παράταση ζωής με φρικτές διαδικασίες, με τρυπήματα πάλι. Με βελόνα, αλλά εδώ είναι βελόνες ζωής στη μια περίπτωση και βελόνες θανάτου. Και καταλήγουμε λοιπόν να λέμε: Πάρτε μας παράδειγμα για να αποφύγετε τη μάστιγα. Το μήνυμα το δώσατε, κύριε Καστρινάκη, να ρουφάμε τη ζωή, είπατε. Και μας ακούνε και πώς θα αποδέχονται αυτό το μήνυμα. Εγώ προσωπικά σας λέω. Εγώ, όμως η έννοια δεν ρουφάμε είμαστε. Να ρουφάμε τη ζωή, ή το είπατε. Λοιπόν, και σας λέω το εξής. Μα δεν είναι βαμπύροι άνθρωποι.
Δεν είναι βαμπύρ, κύριε Χριστοδουλίδη. Να μην αφήσει του κύριου Καστρινάκη. Να μην υπάρξει εκκρεμότητα. Δεν είναι δική μου. Να ρουφάω τη ζωή, λέει, από τη βελόνα. Να ακούσουμε και του υπόλοιπου. Να μην μείνει εκκρεμότητα αυτό. Μισό λεπτό. Αμέσως θα σας δώσω το λόγο. Είδα ένα χέρι δειλό-δειλό εκεί πάνω και επειδή δεν βλέπω και καλά. Ας δώσω το λόγο εκεί. Συγγνώμη, λέγεται. Τώρα είμαι 24 χρονών. Αρρώστησα στα 11 μου χρόνια. Εάν ζούσα στη δεκαετία του 70, θα πέθαινα. Θέλετε να μιλήσουμε υποθετικά? Ναι. Θα μπορούσατε να είχατε πεθάνει πολύ πριν από το 70, να μην είχατε καν γεννηθεί. Παρακαλώ. Κοιτάξτε, δηλαδή, τώρα θα πρέπει να συμφωνήσουν μεταξύ τους οι επιστήμονες, οι γιατροί τέλος πάντων, γιατί κατανοώ τον απλό πολίτη να μην έχει τη σχέση της μεταμόσχευσης, αλλά όμως δεν μπορώ να συμφωνήσω μεταξύ τους οι γιατροί. Να μην συμφωνούν. Διότι εδώ είναι το πρόβλημά μας. Τότε γιατί ήρθαμε? Είναι πιθανό να μην συμφωνούν. Αυτό που είπα εγώ. Είναι πιθανό. Ορίστε. Ας μιλήσετε. Γιατρός και γιατρός. Λοιπόν, τη συμφωνία του Ελσίνσκι την έχουμε ακούσει όλοι. Mm-hmm. Και δεν είναι μόνο η διάσταση πολιτική με τους πυράβλους. Σε αυτή τη συμφωνία, την περίφημη, έχουν υπογραφεί και πολλά πράγματα για θέματα υγείας. Για. Εκεί μέσα λοιπόν υπάρχει η άποψη και οι κύριοι συνάδελφοι υποθέτω θα την έχουν διαβάσει. Εγώ τουλάχιστον το έχω διαβάσει. Που λέει, κάθε να δω πώς το έχω αποδώσει και εγώ στα ελληνικά, ότι ο γιατρός είναι ελεύθερος και υποχρεωμένος να αναζητήσει και να χρησιμοποιήσει κάθε νέα διαγνωστική ή θεραπευτική μέθοδο για τη θεραπεία ενός ασθενούς, εάν κρίνει ότι προσφέρει μια ελπίδα για τη διάσωση της ζωής, την αποκατάσταση της υγείας ή ακόμα και την ανακούφιση του πόνου του αρρώστου. Κυρία Κανέλη, έχουν συμφωνήσει οι γιατροί. Μάλιστα. Έχουν συμφωνήσει οι διεθνείς οργανώσεις, η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας και πάντα το όραμα θα βαδίζει τρέχοντας πλάι με το φόβο. Από τη μια μεριά θα έχουμε τη θεοποίηση του φόβου και από την άλλη θα έχουμε την υλοποίηση του οράματος. Και θα έφετα στους συναδέλφους ένα άλλο πολύ απλό ερώτημα. Όχι, να θέσω εγώ προηγουμένως. Ναι, όχι, να απαντήσω, να τελειώσω. Ναι. Λοιπόν, εάν το AIDS παρουσιαζόταν 3 χρόνια νωρίτερα από τότε που παρουσιάστηκε, που δεν είχαμε στη βιοχημεία το νοητικό εκείνο εργαλείο της αντίστροφης τρασκριπτάσης για να κατανοήσουμε το μηχανισμό των ρετροϊών, δεν θα ξέραμε τι είναι. Σημαίνει ότι δεν θα υπήρχε? Θα το ονομάζαμε πανούκλα, όπως το είπαμε και δημοσιογραφικά πανούκλα του 20ου αιώνα. Και αμέσως θα υπήρχε ένας τόπος κολλασμένο. Η ιατρική. Μία σπιναλόγγα ακόμα, τη ζήσαμε τις σπιναλόγγες, τις είχαμε, τις ζήσαμε. Ο ιατρικός κόσμος έχει υποχρέωση και αποστολή μέσα από την καθημερινή του ζωή, μέσα από τους αιμοδότες που πρέπει να αναπτύσσει, να κάνει τη ζωή ανθρωπινότερη. Και όποιος τα ακούει πέφτει από τα σύννεφα. Γιατί να πέσει από τα σύννεφα? Θέλω να ζήσω. Πάλεψα, παλέψαν μαζί μου οι γιατροί, παλέψαν η επάλληψη οικογένειά μου. Έζησα και θα ζήσω. Στο πείσμα όλων, όσο και αν μας βλέπουν, ή σαν ούφο ή σαν ότι κάναμε το μεγαλύτερο έγκλημα, ότι δεχτήκαμε να κάνουμε μεταμόσχευση. Και υπάρχει, θέλω να τελειώσω με κάτι, κυρία, με μία φράση, κυρία Κανέλη. Στο νοσοκομείο που έκανα εγώ την εγχείρηση στην Αγγλία, υπάρχει μία επιγραφή. Και λέει, νομίζω από θρησκευτικό σωματείο, μην κρατάς τα όργανά σου για τους ουρανούς. Οι ουρανοί γνωρίζουν πολύ καλά ότι τα χρειαζόμαστε στη γη. Νομίζω ότι αυτό κλείνει όλο το νόημα, όλο το βάθος της μεταμόσχευσης. Θυμάμαι και εκείνο το σύνθημα, δώστε και σώστε. Κύριε Φεντούλη. Εφεντάκη, συγγνώμη. Είμαι σύζυγος γυναικός, η οποία πρόσφατα υπέστη μεταμόσχευση. Διπλή. Όχι διπλή, ύπατος από τον κύριο Παπαδημητρίου. Μάλιστα. Επιτυχούς, ευτυχώς. Και όλα εξελίχθησαν καλώς. Εκείνο που ήθελα λοιπόν να πω είναι ότι προβληματισμοί όπως αυτοί που διατυπώθηκαν προηγουμένως υπάρχουν σε όλους εμάς. Και είναι φυσικό και από την πλευρά του λήπτου να διαρωτάται εάν θα πρέπει να δεχθεί εκείνος ή η οικία του την προσφορά οργάνων ή ιστών προκειμένου να διατηρηθεί στη ζωή, αν ετίθετο και κατά μία μονάδα του δισεκατομμυρίου πιθανότητα να χάσει τη ζωή του κάποιος άλλος. Επειδή όμως πιστεύω ότι από τις πλευράς του δότου έχει αποκλειστεί κάθε δυνατότητα ζωής, γι' αυτό δέχεται και ο δότης και ο λήπτης και η οικία του την προσφορά και τη δωρεά αυτή. Και διερωτώμαι ακόμη γιατί αυτή η αντιπαράθεση και αυτές οι απόψεις οι οποίες διατυπώθησαν να οδηγούν σε μια αντιδικία. Μήπως θα έπρεπε να δεχτούμε ότι η ζωή είναι ένα δώρο, θείο, το οποίο θα πρέπει να καταβάλλεται προσπάθεια να διατηρηθεί. Αν λοιπόν υπάρχει δυνατότητα
εκλείποντος κάθε, εκλειπούσε κάθε άλλη ελπίδα για τον δότη να διατηρηθεί η ζωή σε κάποιον άλλο, γιατί να μην διατηρηθεί. Ξέρετε κάτι, νομίζω και το θέσατε σωστά, ίσως και εγώ κάποιες στιγμές να χάσα την ψυχραιμία μου και να πρέπει να ζητήσω συγγνώμη. Αλλά θα σας πω ολόψυχα ότι συζητάμε για μια ελπίδα. Και η ελπίδα είναι συναισθηματικό πράγμα. Ναι. Και τα συναισθηματικά πράγματα οι άνθρωποι φορτίζονται. Πάμε λοιπόν στο διάλειμμα για να μην με πάρουν και εμένα τα δάκρυα. Μάλιστα. Και αυτή τη στιγμή υπάρχουν θεσμοί. Υπάρχει η Πανευρωπαϊκή, παραδείγματος χάρη, Ένωση Μοσχευμάτων από το 68, αν θυμάμαι καλά, παγκόσμιες, που καθορίζουν το πώς γίνεται και το τι. Από εκεί και πέρα, εάν τις αντιθέσεις δεν τις εντάξουμε κάτω από κάποιους τέτοιους θεσμούς, αλλά τις θεοποιήσουμε, τις ιδεολογικοποιήσουμε, γιατί υπάρχουν, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, θρησκευτικές τάσεις κατά των μεταμοσχεύσεων, τότε πολύ απλά από την μεν ηθική πλευρά, κατά την άποψή μου, βλασφημόμεν, αφού δεν δεχόμεθα την αποκεκαλυμμένη αλήθεια, γιατί εάν δεν είναι θαύμα η αποκάλυψη της επιστήμης, τότε θα ήθελα να ξέρω τι είναι, όσον αφορά δε την πολιτική διάσταση, με το να ρίχνουμε στον κεάδα όλους τους ανήμπορους, τότε πλέον θα οδηγηθούμε πού? Σε άρια φυλή, σε μια άρια φυλή, μήπως με τέτοιες απόψεις προωθούμε και έναν φασισμό, μήπως οδηγούμαστε, μήπως εκολάπτονται κάποια αυγά φιδιού. Ας ρίξουμε μια ματιά στον κόσμο γύρω μας και όλοι οι συνάδελφοι ας δουν και την πολιτική διάσταση του θέματος. Δεν νομίζω ότι γενικότερα θα μπορείς κανείς να αμφισβητήσει ότι όχι απλώς εκολάπτονται, αλλά έχουν αρχίσει και εμφανίζονται κεφάλια του φιδιού. Το ζήτημα είναι πώς θα τα πατάξουμε. Εγώ το εντάσσω και μέσα στο θέμα των μεταμοσχεύσεων. Θα μου επιτρέψετε να θέσω ένα ερώτημα. Αφήσαμε και τελευταία τη φίλη μας που πέρασε την εμπειρία και ήταν ταυτόχρονα και νοσοκόμα. Ξέρετε, είναι παράξενο. Σε δύο δουλειές δούλευα, είναι το μηχάνημα. Ναι, λοιπόν, μηχάνημα για την αιμοκάθαρση και μετά να κάνεις δουλειά για να ανακουφίζεις τον πόνο. Και έχω και διογκώδωση της καρδιάς. Ο κ. Παπαδάκης νομίζω είναι κάπου λίγο ενημερωμένος, ήταν και γιατρός μου. Έχω, ναι, στην αριστερή κελία κάποια ανεπάρκεια. Ναι. Και είχατε ποτέ κάποια αναστολή όταν επρόκειτο να πάρετε νεφρό, ότι κάποιος άνθρωπος πεθαίνει άδικα για εσάς και μάλιστα πονάει και υποφέρει για να ζήσετε? Ναι, πριν κάνω τη μεταμόσχευση, το σκεφτόμουν, αλλά όταν την έκανα, αν και την έκανα στο εξωτερικό, θα ήθελα πολύ εκείνη τη στιγμή, την άλλη μέρα που ξύπνησα, να ήταν από πάνω μου αυτή η γυναίκα, η μάνα της κοπέλας, δεν ξέρω. Θα ήθελα να τη. Δηλαδή ένιωσα και αυτή τη στιγμή δεν μιλάω ότι είμαι προς Θεού θρήσκια ή ξέρω εγώ τι. Απλώς όταν πηγαίνω στην εκκλησία, ανάβω και ένα κεράκι στη μνήμη της. Δεν ξέρω αν είναι σωστό ή πώς θα το κρίνουν οι ορμόνες. Εγώ έχω δει πολλά ζει στον τοίχο. Και έχω δει πολλούς να ζουν στη μνήμη των ανθρώπων. Κύριε Παπαδημητρίου και κύριε Τζανή και κύριε Χριστοδουλίδη, σας παρακαλώ πολύ να μου απαντήσετε σε ένα τελευταίο ερώτημα. Ο κύριος Χριστοδουλίδης έχει βεβαίως αντίθετη άποψη, αλλά ίσως να έχετε άποψη για αυτό που θέλω να ρωτήσω, για να μπορέσουμε κάπου να κλείσουμε το θέμα. Ένα παράπονο έχω σαν δημοσιογράφος, που το παρακολουθώ και εγώ από την ενημέρωση που μας έρχεται για τις μεταμοσχεύσεις και για το τι συμβαίνει. Και μου έχουν πει και γιατροί φίλοι ότι είναι ευκολότερο να φύγει ένα μόσχευμα από εδώ και να πάει οργανωμένα στο Λονδίνο ή στο Παρίσι με μια ομάδα ικανή που διαθέτει τα μηχανήματα, τα όργανα, τα αεροπλάνα, τα λεφτά και πάει λέγοντας, από ότι να πάει από το Αλεξάνδρα λίγο πιο πάνω στο Μαρούσι ή να ανέβει ένα νεφρό που βρέθηκε και είναι στο συμβατό από την Κρήτη στη Θεσσαλονίκη. Ναι, πριν σας απαντήσω αυτό θα ήθελα 2-3 διευκρινήσεις αν θέλετε για να ξεκαθαρίσουμε ορισμένα πράγματα επειδή πλανώνονται ορισμένα ερωτηματικά. Πρώτον, όσον αφορά τη διαφωνία των γιατρών για τον εγκεφαλικό θάνατο. Δεν υφίσταται. Μπορεί να ακούγονται μεμονωμένες φωνές, αλλά υπάρχει παγκόσμια ομοφωνία και επιμένω σε αυτό στην αρχή του εγκεφαλικού θανάτου. Μάλιστα. Διαφωνία λοιπόν δεν υπάρχει. Mm. Ένα δεύτερο πράγμα είναι ότι οι μεταμοσχεύσεις πλέον αποτελούν μια πραγματικότητα. Είναι καθιερωμένη ιατρική πράξη, η οποία γίνεται σε όλη την Ιφίλιο. Έχουν γίνει 20 και πλέον χιλιάδες μεταμοσχεύσεις καρδιάς, έχουν γίνει 10.000 μεταμοσχεύσεις ύπατος, έχουν γίνει εκατοντάδες χιλιάδες μεταμοσχεύσεων νεφρών και όλοι αυτοί οι άνθρωποι ζουν μια καινούργια ζωή με μια πλήρη επανένταξη στην κοινωνία. Βεβαίως υπόθηκε ότι υπάρχουν κρούσματα μιας κάποιας διάκρισης. Αυτό είναι φυσιολογικό όταν ένα γεγονός παίρνει τέτοια δημοσιότητα και αποτελεί βεβαίως ένα πολύ μεγάλο επίτευγμα της επιστήμης. Αυτό σιγά σιγά υποχωρεί. Υπάρχουν τα φαινόμενα αυτά, έχουν καταγραφεί από ειδικούς φορείς και νομίζω με την πάροδο του χρόνου αυτά δεν θα υπάρχουν πλέον. Το τελευταίο είναι για την καθιέρωση των οδωτών. Και αυτό, σαν παγκόσμιο φαινόμενο, ως ιδέα γίνει αποδεκτό.
Στη χώρα μας έχει υστερήσει λίγο. Αλλά μην ξεχνάτε ότι αν αφαιρέσουμε τις νεφρικές μεταμοσχεύσεις, που πράγματι έχουν μια σχετικώς μακρά ιστορία, όλες οι άλλες μεταμοσχεύσεις ουσιαστικά ξεκίνησαν, όπως ξέρετε πολύ καλά εσείς, το 1990. Έχουμε λοιπόν μια πολύ βραχία περίοδο για να μπορέσει να ευαισθητοποιηθεί το κοινό. Και το σύστημα, και θέλετε αυτό, να πείτε, εντάξει, και το πρόβλημα του συστήματος. Νομίζω ότι και εσείς προσωπικά και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης έχουν συμβάλει αποφασιστικά για το ότι έχει επιτευχθεί μέχρι τώρα. Και φαντάζομαι ότι η ενημέρωση του κοινού θα είναι πληρέστερη και από εδώ και πέρα θα είναι και προσφορά πολύ πιο καλή. Και θα πιέσει και το σύστημα να επιτύχει καλύτερους ρυθμούς. Το σύστημα και αυτό, διότι όλοι οι κοινωνικοί φορείς συμφωνούν. Δεν υπάρχει διαφωνία. Η πολιτεία έχει κάνει αποφασιστικά βήματα. Το ξέρετε, τα τελευταία χρόνια έχουν δημοσιευθεί νόμοι και για τον εγκεφαλικό θάνατο, έχουν δημοσιευθεί προεδρικά διατάγματα για τους όρους και προϋποθέσεις λειτουργίας των μονάδων μεταμοσχεύσεων, για την αναδιοργάνωση της υπηρεσίας συντονισμού ελέγχου μεταμοσχεύσεων. Όλα αυτά είναι θετικά βήματα εκ μέρους πολιτείας. Η Εκκλησία και τα θρησκευτικά δόγματα όλα έχουν αποδεχθεί. Η ανθρωπιστική φιλοσοφία έχει αποδεχθεί την έννοια των μεταμοσχεύσεων. Δεν υπάρχει λοιπόν κοινωνική δύναμη που να μην το έχει αποδεχθεί. Μάλιστα. Στην Ελλάδα, βεβαίως, επειδή είναι σχετικώς πρόσφατη η ιστορία, αλλά και σε όλο τον κόσμο είναι πρόσφατη. Μένουν πολλά βήματα να γίνουν ακόμα. Και φαντάζομαι ότι εάν ξαναγίνει η εκπομπή αυτή σε 2-3 χρόνια, από οργανωτικής πλευράς, διότι από επιστημονικής νομίζω ότι έχουμε φτάσει σε ένα πολύ ικανοποιητικό σημείο. Θα έχουμε πολλά πράγματα να πούμε καινούργια. Πολλά πράγματα καινούργια να πούμε για την τελειοποίηση του συστήματος. Κύριε Τζανή, έχω την εντύπωση ότι μπορείτε να θεωρήσετε απαντηθέν το ερώτημά μου και να μην μείνετε σε αυτό και να κάνετε μια τελική επιστημονική και, αν θέλετε, προσωπική τοποθέτηση. Θα ήθελα να πω δύο πράγματα, ειδικά για τις μεταμοσχεύσεις, αν και δεν είμαι ειδικός για αυτές τις περιπτώσεις, αλλά είμαι αυτός ο οποίος διαγνώσει τον εγκεφαλικό θάνατο, βέβαια. Και υπογράφει και αναλαμβάνει και την ευθύνη, βέβαια, αυτού του πράγματος το οποίο λέει. Διότι δεν είναι, δεν είναι μικρή ιστορία, όπως εδώ παρουσιάζεται, ότι ελαφρά την καρδία ο γιατρός υπογράφει ότι αυτός ο άνθρωπος έχει τον εγκεφαλικό θάνατο. Αυτό είναι το ένα σημείο. Το δεύτερο σημείο είναι ότι όταν ο γιατρός αποφασίσει ότι υπάρχει εγκεφαλικός θάνατος, δεν υπάρχει καμία μα καμία περίπτωση αυτός ο άνθρωπος να επανέλθει ξανά στη ζωή. Και αυτό είναι ένα μήνυμα προς τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι θέλουν πραγματικά να γίνουν δωρητές σώματος. Διότι για να γίνει κάποιος δωρητής σώματος σημαίνει ότι έχει μια τελείως διαφορετική φιλοσοφία για τη ζωή. Και η τελείως αυτή η διαφορετική φιλοσοφία της ζωής σημαίνει ότι αγαπά τη ζωή. Αν θέλουμε να βγάλουμε ένα μήνυμα από αυτή τη συγκέντρωση, θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτός που αγαπάει τη ζωή πραγματικά γίνεται δωρητής σώματος. Μάλιστα. Κύριε Χριστοδουλίδη. Μάλιστα. Τα όσα ελέγχθησαν εδώ από τον κύριο Παπαδημητρίου προηγουμένως είναι από απόψεως επιχειρημάτων διάτρητα. Θα μπορούσα να του πω πάρα πολλά. Μισό λεπτό έχουμε δυστυχώς ο καθένας για μία τοποθέτηση. Ξέρω, έτσι συνέβη και σε μία άλλη εκπομπή. Μόνο, ούτε μισό λεπτό δεν μίλησα καθόλου. Θα μπορούσα επίσης να απαντήσω και στους όλους τους άλλους οι οποίοι είπαν τα όσα είπαν. Εκείνο που έχω να πω ότι όσον αφορά την αγάπη για τη ζωή, που είπε ο προηγούμενος ομιλητής, η αγάπη για τη ζωή δεν σημαίνει ότι να κάνουμε το κάθε τι για να ζήσουμε, είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, κάποτε θα αποβιώσουμε. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το αποφύγουμε. Συνεπώς, αυτού του είδους οι μηδενιστικές αντιλήψεις όσον αφορά τη ζωή, να κάνουμε το κάθε τι για τη ζωή, πού μας οδηγεί, πού μπορεί να μας οδηγήσει. Μπορεί να μας οδηγήσει στο ενδεχόμενο κάποιος τολμηρός ιατρός να βγει μεθαύριο και να μας πει ότι θεραπεύω τον καρκίνο, αρκεί να μου βρεθεί ο αλτρουιστής εκείνος που θα γίνει πολτός και θα τον ενέσω σε έναν καρκινοπαθή. Θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο εν ονόματι της ζωής να δεχτούμε αυτή την άποψη και να πούμε ότι τα διεθνή κριτήρια λένε, δέχονται ότι μπορεί να γίνει και αυτό, να κάνουμε έναν άνθρωπο πολτό για να ζήσει, να θεραπεύσουμε τον καρκίνο. Υποθετικό το ερώτημα. Ναι. Αυτό, να κάνουμε έναν άνθρωπο πολτό για να ζήσει, να θεραπεύσουμε τον καρκίνο. Υποθετικό το ερώτημα. Ναι. Υποθετικό αυτό το οποίο λέω. Αλλά και κάτι άλλο όμως που ελέγχθη. Μιλήσαμε για τα μηχανήματα, ότι η ζωή με τα μηχανήματα των νευροπαθών, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι εγκεφαλικά νεκρός και είναι στο μηχάνημα, τι ζωή είναι αυτή. Μα η ζωή μας ολόκληρη στα μηχανήματα εξαρτάται. Εσείς θα πάρετε το αυτοκίνητο, δεν μπορείτε να πάτε με τα πόδια για να πάτε στο σπίτι σας. Η ζωή μας έχει μηχανοποιηθεί απολύτως. Τι θέλουμε δηλαδή και στη ζωή αυτή, την οποία φέρουμε, είμαστε φορείς της ζωής, να την κάνουμε και αυτή μηχανή. Μα με συγχωρείτε, δεν μπορεί να γίνει μηχανή η ζωή. Οφείλουμε εμείς οι γιατροί, όπως ελέγχθη προηγουμένως, να διευθετήσουμε τις αντιρρήσεις μας και οι αντιρρήσεις είναι πάρα πολλές. Ασχέτως αυτά που είπε ο κ. Παπαδημητρίου. Ναι. Συντομεύεται μόνο για λόγους οικονομίας, τελειώνει η εκπομπή. Έτσι κι αλλιώς τέλειωσε και μπορεί και αυτό να κοπεί. Εν πάση περιπτώσει, αυτά έχω να πω, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Σας εγγυώμαι ότι. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Δυστυχώς τελείωσε ο χρόνος. Σας παρακαλώ, κάντε μου μια χάρη. Φτάσαμε εδώ και μισώ κάθε φορά τη ζωή μου που ο χρόνος τελειώνει.
εκεί που δεν θα έπρεπε. Ίσως γιατί πλανάτε το ερώτημα, γιατί τώρα. Ο καθένας που βρίσκεται αντιμέτωπος με το θάνατο δεν αισθάνεται πάντοτε διγενής ακρίτα στα ψηλά λόγια, και αν είναι διγενής, τότε θα παλέψει για να τον κερδίσει και να τον ξεγελάσει. Αντί να τελειώσω εγώ αυτήν την εκπομπή, που δεν νομιμοποιούμε, καθώς δεν θυμούμαι και απ' έξω τον όρκο του Ιπποκράτη, γιατρός δεν είμαι, θα παρακαλούσα να τον κλείσει κάποιος που αποφάσισε να δώσει τα όργανα ενός παιδιού. Είναι η μόνη εδώ μέσα, είναι η μητέρα του Κώστα Μεσογείτη και τα υπόλοιπα είναι δικό σας θέμα. Κυρία Μεσογείτη. Ναι ή όχι, εσείς πήρατε την απόφαση για ένα παλικάρι 13χρονο. Ναι ή όχι, και πώς ναι. Την πήρατε, και αν ήταν εύκολη αυτή η απόφαση, και αν αισθανθήκατε Θεός ή απλά μάνα. Όχι, δεν αισθάνθηκα Θεός. Απλά αισθάνθηκα εκείνη την ώρα ότι κράταγα κάτι από τον Κώστα. Κράταγα πίσω. Ο Κώστας έφυγε, τελείωσε. Δεν ζούσε πια. Ήταν νεκρός. Κράτησα όμως πίσω την καρδιά του. Έδωσα το δικαίωμα, έδωσα τη βοήθεια σε κάποιους ανθρώπους να ζήσουν όσο ζήσουν ακόμα την υπόλοιπη ζωή τους με αξιοπρέπεια. Κυρίες και κύριοι, εσείς θα κρίνετε με αξιοπρέπεια. Καλό σας βράδυ.